Ο κύριος Φίλης έχει το λόγο για τη δευτερολογία του για 2 λεπτά. Για 3 λεπτά, συγγνώμη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν πρωτοτύπησε η κυρία Υπουργός. Αναφέρθηκε σε αριθμούς που είναι ψευδείς για εντυπώσεις. Είπε, για παράδειγμα, ότι μόνο 500 χρήστες ταυτοχρόνου σήκωνε το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Το δηλώνει αυτό υπεύθυνεται γραπτός, θα διαψευστεί. Όχι ψέματα μέσα στη Βουλή. Όχι υποβάθμιση και εξευτελισμός της δουλειάς του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος. Αυτή είναι η συμπεριφορά της κυβέρνησης. 500 ταυτόχρονα χρήστες, λέει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Ντροπή να συμπεριφέρεστε έτσι απέναντι σε αυτούς οι οποίοι έχουν δώσει μάχη σήμερα, προχθές, χρόνια και πριν και κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για να υπάρχει ένα δημόσιο σύστημα Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Το οποίο έπρεπε να αναβαθμιστεί και δεν το κάνατε. Μπορούσε να αναβαθμιστεί και δεν το κάνατε. Θα το κάνετε μέχρι το Σεπτέμβριο. Έχετε 2 μήνες μπροστά σας. Η συζήτηση δεν αφορά το παρελθόν, αφορά το μέλλον. Θα αναβαθμίσετε μέχρι το Σεπτέμβριο το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, ώστε χωρίς σίσκο να έχουμε τη δυνατότητα μέσα από το δημόσιο σύστημα για 200.000 ψηφιακές τάξεις το Σεπτέμβριο. Είναι μια δαπάνη περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι λένε οι ειδικοί. Δεν το ξέρω, αλλά το ακούω. Κάντε το μέσα στο δίμηνο και αφήστε όλα τα άλλα, τη δυσφήμιση του δημοσίου. Ζήτησα επίσης στοιχεία. Δεν μου απαντήσατε. Να επαναλάβω τις ερωτήσεις. Είναι βαρετό. Αλλά επαναλαμβάνω, τα στοιχεία από τα οποία ζήτησα αφορούν την εφαρμογή της ευρωπαϊκής και της ελληνικής νομοθεσίας. Δεν υπάρχει για τα cookies τίποτα στο site του Υπουργείου. Δέχομαι ή δεν δέχομαι. Αυτό σημαίνει ότι είναι ανοιχτά τα δεδομένα και τα μεταδεδομένα στην εμπορική αξιοποίηση. Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Δεύτερον, δεν έχετε πολιτική απορρίτου αναρτημένη. Τρίτον, δεν υπάρχει όνομα της υπευθύνου προστασίας δεδομένων που διορίσετε μόλις πριν 15 μέρες και επί 11 μήνες δεν είχατε. Αφήστε τα άλλα τώρα που λέτε. Για σας μιλάμε. Και δεν είχατε. Εμείς είχαμε. Παρετήθηκε όταν ήρθατε εσείς και δεν την αντικαταστήσατε. Και τέταρτον, δεν έχετε απαντήσει ακόμα στην αρχή προστασία προσωπικών δεδομένων σε ερωτήσεις που σας έχει διατυπώσει. Η εκτίμηση αντικτύπου, τίποτα δεν ακούσαμε ξανά σήμερα. Σας έθεσα ερωτήματα. Μένω σε ένα που είναι το κρίσιμο ερώτημα. Βεβαιώνεται την ελληνική αντιπροσωπεία, την εθνική αντιπροσωπεία, ότι δεν υπάρχει παραβίαση προσωπικών δεδομένων από τις τάξεις που αναφέρατε νωρίτερα και που είναι βεβαίως ένας μυθικός αριθμός. Δεν ισχύει τίποτα σήμερα. Είναι διαλυμένη η εκπαίδευση με το βιασμένο άνοιγμα των σχολείων. Το βεβαιώνετε ότι είναι οχυρωμένα τα παιδιά, οι προσωπικότητες των παιδιών των καθηγητών. Μην σπεύσετε να πείτε ναι, δεν το είπατε και στην πρωτομιλία σας. Δεν κάναμε εμείς τη λειτουργία hacker. Μπήκαμε στο Google, στην διεύθυνση, στατιστικά σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Κάντε ένα Google και εσείς που έχετε μπροστά στο PC. Εξ αυτής λοιπόν της κίνησής μας μας έστειλε στο αρχείο από το οποίο προκύπτει διαρροή. Το τονίζω. Διαρροή προσωπικών δεδομένων εκπαιδευτικών και μαθητών κατά συνέπεια. Και αφορά στατιστικά στοιχεία σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, 2.024 εγγραφές εκατοντάδων εκπαιδευτικών με στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, σχολείο, τάξη, τμήμα, μάθημα, αριθμός μαθητών που συμμετείχαν, διάρκεια μαθήματος, ημερομηνία, ώρα παραμονής στο τηλεμάθημα και προσωπικές σημειώσεις ή παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών. Το στικάκι είναι εδώ. Το καταθέτω στο Προεδρείο. Αν δεν πήρα τον κόπο να το ψάξετε εσείς, είναι πολύ απλή διαδικασία. Να το δείτε. Και η διεύθυνση επίσης είναι σαφής. Επαναλαμβάνω, στοιχεία ότι υπάρχει διαρροή προσωπικών δεδομένων. Δυστυχώς, ή δεν το ξέρετε, που είναι πρόβλημα, ή το αποκρύπτετε, που είναι έγκλημα. Είναι παραβίαση του συντάγματος και της νομοθεσίας. Δεν θα ήθελα να συνεχίσω άλλο. Ζητώ στοιχεία για τη διάλυση των σχολείων με τα 300.000 παιδιά εκτός τάξεων. Δεν απαντήσατε. Φέρτε τα στοιχεία του MySchool στη Βουλή. Όχι λόγια. Και δεύτερον, πέστε μας τι συμβαίνει με το στικάκι αυτό που οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης μπορεί να το βρει πηγαίνοντας στη διεύθυνση που ανέφερα νωρίτερα. Το καταθέτω στο Προεδρείο της Βουλής. Δυστυχώς περιέχει προσωπικά απόρριτα, αλλά είναι
εις κοινήν θέαν, από ό,τι φαίνεται τα απόρριτα αυτά, των παιδιών και των καθηγητών. Ωραία. Να το καταθέσω, κύριε Πρόεδρε, το στιχάκι. Δώστε το στην γραμματεία να μπει σε φάκελο, να γραφεί ακριβώς το συγκεκριμένο το στιχάκι για να το υπογράψω. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο.